Αν μπορώ, τον πιάσω το κεφάλι, τον συλλάβω, τον πατήσω κάτω και περιμένω την αστυνομία. Θα με πάνε για βιοπραγία. Θα αφήσω την κόρη μου να βιαστεί. Θα αφήσω τη γυναίκα μου να τη βιάσουν. Όποιος και αν είναι Έλληνας, Πακιστανός, Αλβανός, ό,τι θέλει, το ξέρω, εφός μου, γείτονάς μου, δεν με νοιάζει. Αυτό λέει ο νόμος. Ο νόμος τους δίνει το δικαίωμα τους Έλληνες να κάνουν αυτό που έκαναν εκείνοι εκεί πάνω. Αποκρουστικό το θέαμα μέσα στο τρέιλερ. Να σου πω όμως και κάτι άλλο. Όταν συλλαμβάνει η αστυνομία, τι κάνει με την αγκάθλα του συλλαμβάνει. Εσύ νομίζετε, έχω συλλήψει τη Γερμανία, αγαπητοί μου φίλοι, ενός τύπου που ήταν μεθυσμένος, που τον έβαλε κάτω ο αστυνομικός του πάτσε το κεφάλι για να σταματήσει γιατί είχε ένα μπουκάλι και απειλούσε κόσμο. Πώς το συλλάβεις. Πώς, πείτε μου εσείς. Τι είστε, η Τσάκι Τσάν και η Καρατέκα που τους βάλετε κάποιο ψωπεδώστε από κάτω. Ποιο κοροϊδεύετε εσείς. Δεν θα πω περισσότερα. Γιατί όσοι γνωρίζουν την αμυντική θωράξη της χώρας, γιατί εμείς πήγαμε και φαντάρι. Δεν ήμασταν η αλήξη στο ναυτικό, σε ένα ειδικό σώμα. Ξέρω τι σας λέω. Ο Εύρος έπεσε έτσι όπως έγινε η ιστορία. Και εντελώς συμπτωματικά παίρνουν οι πυρκαγιές και μαθαίνουμε ότι 22 μέρες πριν είχαν δώσει άδειες για αιωλικά πάρκα σε όλη την περιοχή μέχρι την Κομωτινή. Συμπτωματικά. Ποιοι, ολιγάρχες, ο Μαρδινογιάννης, ο Κοπέλους, δεν ξέρω ποιοι είναι, τι Λιμαίος, όλα τα καλά παιδιά. Οι ευεργέτες οι εθνικοί της χώρας μας. Γιατί είναι εθνικοί ευεργέτες. Βεβαιότατα. Αφού τους προσκυνάει όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ευεργέτες. Και σταματώ εδώ και θα πούμε πολλά πράγματα για στην πορεία. Πολλά. Λυπάμαι όμως τον ψηφοφόρο που δεν θέλει να ξυπνήσει. Που δεν καταλαβαίνει τι ζημιά κάνει. Ο ακρίτες σε κάλλη του ψυχικού, της γλυφάδας, της βούλας. Τα λαμώ για αυτά, υβρίζοντας τους ακρίτες του Εύρου που είναι οι πρώτοι που θα πολεμήσουν εκεί. Και λιδωρώντας τους. Και μου βγαίνει ο δελατόλας. Άλλο παιδί και τούτο. Εγώ στην περιοχή των Ψαράδων, εκεί που λένε στα περίεργα, τα παράνομα κτίσματα, οι βίλες λέει, που έκτισαν εκεί στο δέλτα του Εύρου. Γελάει κάθε επικραμμένο του Εύρου. Κάτι παράγκες είναι, βρε. Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου, μόνο σπαντάρες είχα πάει. Ότι είναι ο βραχίωνας μου, λέει η περιοχή, και εγώ είμαι και ο κουμανταδόρος, να του πω του κάθε δελατόλα και του κάθε ποντικιού, που είναι και εκδότης του ποντικιού, αν δεν κάνω λάθος, ότι εγώ πιτσόβαρα δεν έχω σε νησιά. Δεν έχω πιτσόβαρα σε νησιά. Ούτε έχω στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό επειδή έχω μπιτσόμπαρα σε κάποια νησιά να μην μου βάλει ανεμογεννήτριες. Λέω τώρα, έτσι δεν είναι κύριε Δρατόλα. Αν και μου είπες ότι τα πούλησες, αλλά μπας ρίχτος. Ούτε ομπρέλες έχω βάλει στην παραλία. Με άδεια του Δήμου. Έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Δεν θα μας κάνουν ουθεσίες νομιμότητας και νομοθεσίες. Ποιοι. Αυτοί που όταν είναι για το σπίτι τους ανεμογεννήτρια δεν θέλουν. Όταν είναι για το σπίτι του γείτονα όμως, δεν πάνε να βάλετε ανεμογεννήτριες, δεν είναι έτσι ρε παιδιά. Για τις ανεμογεννήτριες μπορώ να πω πολλά. Πάρα πολλά. Τα έχω πει στην Βουλή και θα ξαναπώ και πάλι. Το θέμα είναι να καταλάβετε τι γίνεται γύρω σας. Όπως το θέμα των ταυτοτήτων. Εκεί θα τα πούμε μάλλον στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί θα έχει πολύ γέλιο. Και ότι η κλιματική αλλαγή υπάρχει και υφίσταται, υπάρχει, αλλά είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο. Δεν είναι φαινόμενο από τη δεξιά του Άθακα ή επειδή παίρνεται η Αγελάδα, το έχω πει και φορές. Φτάσαμε στο σημείο να βγαίνουν επιστήμονες, λέει, και να λένε ότι επειδή κλώνει η Αγελάδα, έχουμε δεξιά του Άνθρακο. Σφάχτε τι Αγελάδε. Το παίρνω με αυτό σημαίνει για δεξιά μου. Τι να πω, ξέρω, εγώ λέω λαϊκά. Θα πάμε τώρα, γιατί μιλάμε για σφαγή, μιλάμε για κάψιμο της χώρας, θα πάμε στον Ατήλα. Γιατί πρόκειται περί τέτοιων. Ατήλες είναι οι άνθρωποι. Ο Ατήλας. Για να δούμε ποιος ήταν, το ιστορικό του πρόσωπο. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο Ατήλας. Αλλά ο Ατήλας ήταν ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος που πέρασε από την Ευρώπη μας τους τελευταίους αιώνες.